άφηξη της αυτοεξοχότητος προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, άρχοντες της πολιτείας, της ακαδημίας, των επιστημών και των γραμμάτων, φοιτητές αγαπημένοι, νέοι εργαζόμενοι διανοούμενοι όπως τους αποκαλούσαμε στις ημέρες μας. Κυρίες και κύριοι, το 2017 σηματοδοτεί την τραγική γενέθλια επέτειο των 27 χρόνων, των 27 χρόνων που έλαβε χώρα η άδικη ανθρωποθυσία δύο νέων λαμπρών επιστημόνων, των καθηγητών Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Το συγκλονιστικό αυτό συμβάν δόνησε τις χορδές ευαισθησίας μιας ομάδας διανοουμένων και επιστημόνων και τους οδήγησε στη θέσπιση του βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας, του βραβείου που πριν περίπου ένα χρόνο η Επιτροπή Βραβείου τίμησε τα 25 χρόνια του θεσμού με οργάνωση ειδικής σεμιναριακής εσπερίδας αφιερωμένη στο μέγα της διδασκαλίας όφελος. Το βραβείο, κυρίες και κύριοι, δαφνώνας και άσμα ασμάτων στη μνήμη τους, εγγράφει και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι άξιον εστί η αναγνώριση της μεγάλης σημασίας και της σπουδαιότητας της διδαχής και της ακαδημαϊκής αριστείας. Οι λόγοι του Γεωργίου Ριζάρη στην αλληλογραφία του προς τον Αδαμάντιο Κοραή καταγράφουν σπάραγμα ιστορίας από και προς την κοινωνία των πολιτών με αναστοχασμό το υπέρτατο αξιακό υλικό της παιδείας και της αφοσίωσης στη διδασκαλία. Και ακόμα συνυπογράφουν και συμπλέουν με τους λόγους του Νικολάου Γλυκή για τους εξαίσιους ανθούς που αναδύονται και τη δύναμη της μάθησης και της διδαχής. Διατελέσαντες πρόεδροι αυτής της Επιτροπής καταγράφονται με πρώτο τον αείμνηστο Μανώλη Ανδρώνικο, οι λαμπροί καθηγητές Λευτέρης Οικονόμου και Γιώργος Βέης και ο εκλοιπών Στέλιος Οφανουδάκης. Οι καθηγητές Λευτέρης Οικονόμου και Γιώργος Βέης υπήρξαν οι πρόεδροι με τη μακρότερη θητεία και υπήρξαν αυτοί που με την ταπεινότητα της συνέπειας και τη συνέπεια της ταπεινότητας εδραίωσαν το θεσμό του βραβείου και του προσέδωσαν κύρος και αναγνώριση. Με τον προσεκτικό και σταθερό βηματισμό των 26 αυτό χρόνων, ο θεσμός του βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εδραιώθηκε στην πανεπιστημιακή κοινότητα και απέκτησε αναγνώριση και αποδοχή στον κοινωνικό ιστό, επιβραβεύοντας έτσι την αφοσίωση στη διδασκαλία, τον οραματισμό στο ανθρωπιστικό της περιεχόμενο και στην κριτική σκέψη, την πνοή στην ελευθερία της γνώσης και του λόγου και την αταλάντευτη σύζευξη με τον κώδικα της ηθικής, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο κενό που για χρόνια, επιτρέψτε μου να πω, είχε καταγραφεί σαν μη συγνωστή απουσία της πολιτείας στο χώρο της ακαδημαϊκής αριστείας. Η παρουσία σας εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, καθώς και των προηγουμένων Προέδρων, ελάμπρινε και λαμπρύνει και αυξάνει το κύρος και την αναγνώριση του θεσμού, που πλέον σε όλη αυτή τη διαδρομή
σιγά αλλά σταθερά κέρδισε τις συνιστώσεις της ατομικής και της λογικής συνείδησης στον χώρο των πανεπιστημίων. Και ακόμα περισσότερο, γονιμοποίησε το άνθος της σκέψης και ευλόγησε τη διάχυση της γνώσης σε εκείνους τους επιστήμονες που η επιλογή τους ήταν και είναι και παραμένει να στοιχίζονται και να ακολουθούν το διάβλο του χρέους, των αξιών και των ιδεών. Τα μέλη της Επιτροπής, εξέχουσες προσωπικότητες, διαπνεόμενες από πνεύμα αξιοκρατίας και αφοσιωμένα σε αρχές και ιδέες, επέλεγαν και συνεχίζουν να επιλέγουν τους βραβευόμενους με μοναδικά κριτήρια την αξιοκρατία, το ήθος και την αφοσίωση στη διδαχή. Η Επιτροπή Βραβείου όλα αυτά τα χρόνια έδειξε ότι ευλαβείται την αγωνία της ανάγκης της ακαδημαϊκής αριστείας και απονέμει αυτό το δημόσιο έπαινο σε εκείνα τα άτομα που υπηρετούν με πίστη και αφοσίωση το μέγα της διδασκαλίας όφελος. Δηλαδή, στο σπουδαίο δάσκαλο που όχι απλά αγορεύει και εξηγεί, αλλά καθοδηγεί και ακόμα περισσότερο εμπνέει. Και καταγράφει υποθήκες που καταλείπουν και κεντρίζουν το στοχασμό με σπουδαία, με ανεκτήμητα νοήματα. Τι άραγε αφήσαμε στο πέρασμά μας? Τι μετράει περισσότερο? Σε πόσους φοιτητές κάναμε μάθημα ή σε πόσους φοιτητές εμπνεύσαμε την αριστεία? Σπουδαίος σύμμαχος αυτής της προσπάθειας οφείλουμε να ομολογήσουμε και το αναφέρουμε πάντοτε, υπήρξε το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Επιστημονικός οργανισμός διαπιστευμένου κύρους με διεθνή εμβέλεια και διαμέτρημα. Η ηθική και γενικότερη συμπαράσταση του οποίου υπήρξαν αποφασιστικοί παράγοντες καθιέρωσης και εδραίωσης του θεσμού του βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Οι λόγοι του Νέλσον Μαντέλα, κυρίες και κύριοι, η εκπαίδευση και η έρευνα είναι τα πιο δυνατά όπλα για να αλλάξουμε τον κόσμο, σαφώς ταυτίζονται και συμπλέουν με το φιλοσοφικό προσανατολισμό και τη διαχρονική διαδρομή του ΙΤΕ. Ο τραγικός θάνατος, απώλεια του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού οδήγησε στον αντίποδα, στη γένεση, κέρδος ενός ύψιστου θεσμού όπως αυτός του βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Συνειρημικά φωτίζει το νους από την παράφραση των στίχων του Βίκτορα Σουγκό. Ιτηθήκατε πάνω στη γη, αλλά νικήσατε στην ιστορία. Φαντάζομαι, κυρίες και κύριοι, ακόμα και έτσι, σε αυτούς που πλέον ανήκουν στους λόφους του ουρανού και του ήλιου, η ψυχή τους θα χαίρεται και θα λάμπει από την κατοικία που ζουν οι αιώνιοι. Και εγώ, και εσείς εξοφάλατε, κύριε Πρόεδρε, και εσείς, κυρίες και κύριοι, και εσείς φοιτητές αγαπημένοι, νέοι, διανοούμενοι, εργαζόμενοι, θα κοινωνούμε στο νοηματικό προσκύνημα που αναδύεται από τη στάση ζωής του Βασίλη Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού.
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, τιμώντας τη μνήμη και το έργο του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού και αποτιμώντας τη διαδρομή των 26 χρόνων του βραβείου, φεγκοβόλησαν στη σκέψη μου η εξαίσια, η ελεγιακή στίχη του Αλέξη Πάρνη. Θα θυμόμαστε πάντοτε χτες που σας ψήλωσε τόσο. Σας ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να καλέσω στο βήμα τον καθηγητή Νεκτάριο Ταβερναράκη, πρόεδρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί και φέτος τιμάτε με το κύρος και τη σημασία της παρουσίας σας το θεσμό του βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στη μνήμη του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, που τόσο άδικα χάθηκαν τον Νοέμβρη του 1990. Στηρίζεται έτσι ηθικά εκείνους τους αφοσιωμένους πανεπιστημιακούς δάσκαλους που επιτελούν αθόρυβα ένα έργο πολύτιμο, ειδικά στην εποχή μας που οι άνθρωποι φαίνεται να προτιμούν να πιστεύουν από το να γνωρίζουν. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ένας από τους καλύτερους διεθνώς επιστήμονες στην περιοχή της αστροφυσικής και της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Το 1990 ήταν 39 ετών. Ο Στέφανος Πνευματικός ήταν ερευνητής του ΙΤΕ και επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην περιοχή της μη γραμμικής υπολογιστικής φυσικής. Το 1990 ήταν μόλις 33 ετών και είχε ήδη πραγματοποιήσει πρωτοποριακές μελέτες στον τομέα του, έχοντας αποσπάσει πολλές διεθνείς διακρίσεις. Και οι δυο ήταν όχι μόνο διακεκριμένοι επιστήμονες, αλλά και εξαιρετικοί δάσκαλοι, ιδιαίτερα αγαπητοί στους φοιτητές τους. Ας θυμηθούμε όμως την τραγωδία που η μοίρα θέλησε να ζήσω κι εγώ από κοντά, ως μεταπτυχιακός φοιτητής τότε στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Όλα συνέβησαν το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου του 1990, σε μια υπόγεια αίθουσα τερματικών σταθμών εργασίας του κεντρικού υπολογιστή του Πανεπιστημίου Κρήτης στα κτίρια της Κνουσού. Την ώρα που ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Στέφανος Πνευματικός διδάσκουν ένα προχωρημένο μάθημα για τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκτέλεση πολύπλοκων αλγεβρικών πράξεων, πέφτουν και οι δυο νεκροί από τους πυροβολισμούς ενός πρώην φοιτητή τους που είχε χάσει τα λογικά του, ενός ανθρώπου που και οι δυο είχαν στηρίξει όσο μπορούσαν. Θα θρηνούσαμε κι άλλα θύματα αν δεν παρενέβαινε, αποθώντας τον οπλισμένο θήτη και ασφαλίζοντας την αίθουσα, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Σωτήρης Περσίδης. Ο ίδιος τραυματίζεται βαρύτατα και τους επόμενους μήνες παλεύει για τη ζωή του. Τραυματίζονται επίσης η σπουδάστρια Εύα Σταθάκη, που αποτύχει μόνο κλείτωσε το θάνατο, και ο Θωμάς Ευθυμιόπουλος, καθηγητής τότε του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εκείνος που προκάλεσε την τραγωδία βάζει τέλος στη ζωή του σε ένα βουνό κυνηγημένος από τις ερηνίες. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θέλοντας να τιμήσει και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη, την προσφορά και τη θυσία του Βασίλη Ξανθόπουλου και του Στέφανου Πνευματικού, θέσπισε το βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας, που απονέμεται φέτος για 27η φορά. Σκοπός του βραβείου είναι να ξεχωρίσει και να τιμήσει φωτισμένους και αφοσιωμένους πανεπιστημιακούς δάσκαλους, οι οποίοι αγωνίζονται μέσα σε ένα πανεπιστημιακό σύστημα που δυστυχώς απέχει από αυτό που θα έπρεπε και που μπορούμε τελικά να έχουμε, για τα ιδανικά εκείνα για τα οποία ο Βασίλης Ξανθόπουλος και ο Στέφανος Πνευματικός έδωσαν την ίδια τους τη ζωή. Το έλλειμμα και την επιτακτική ανάγκη για τέτοιους δάσκαλους στις μέρες μας τα απέδωσε με τη χαρακτηριστική και απαράμιλη επιδεξιότητά του ο Τόμας Έλιοτ όταν αναρωτήθηκε: «Πού πήγε η σοφία που χάσαμε στη γνώση? Πού πήγε η γνώση που χάσαμε στην πληροφορία? Τα σημεία των καιρών, η κρίση αρχών και αξιών που διέρχονται οι σύγχρονες κοινωνίες, το δείχνουν καθαρά. Περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε αυτούς που θα διηλύσουν και θα μετατρέψουν την πληροφορία σε γνώση και τη γνώση τελικά στη σοφία που χάνουμε και που τόσο χρειαζόμαστε. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δύσκολης συγκυρίας που βιώνει η χώρα,
Σκοπός του βραβείου είναι να αναδείξει πανεπιστημιακούς δάσκαλους που βοηθούν τους φοιτητές τους να συλλογίζονται ελεύθερα και άρα καλά, μεταδίδοντας τον ενθουσιασμό για την επιστήμη, την ομορφιά της έρευνας, της αναζήτησης και της ανακάλυψης. Αυτούς που εμπνέουν το μεγάλο όραμα της προσφοράς προς την κοινωνία μέσα από την απόκτηση, τη δημιουργία και την αξιοποίηση της γνώσης. Ένα τέτοιο άνθρωπο έχουμε συγκεντρωθεί να τιμήσουμε σήμερα. Τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μιχάλη Κουτσιλιέρη. Το έργο του τιμόμενου θα παρουσιάσει ο ομότιμος καθηγητής και ακαδημαϊκός Χαράλαμπος Μητσόπουλος. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, καθηγητά κύριε Παυλόπουλε. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανέλαβα να παρουσιάσω το έργο της ημέρας του σημερινού μας τιμόμενου Μιχάλη Κουτσιλιέρη. Τον Μιχάλη γνωρίζω από τα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής του πορείας. Στα Γιάννενα κάθε χρόνο τον είχαμε ομιλητή στο βήμα του νέου ερευνητή. Με είχε εντυπωσιάσει από τότε η οργάνωση των παρουσιάσεων του, η ικανότητά του να κάνει κατανοητά, δύσκολα πειραματικά δεδομένα σε ειδικευόμενους γιατρούς και τελειόφυτους της ιατρικής σχολής. Ο Κουτσιλιέρης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1954 και είναι πατέρας 4 παιδιών. Έλαβε το πτυχίο της ιατρικής το 1980 και από το 80 έως το 82 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Το 82 με υποτροφία πήγε στον Καναδά και αρχικά εκπαιδεύτηκε υπό την εποπτεία των καθηγητών Γκόλτσμαν και Γιώργου Τόλι ως ακόλουθος ερευνητής για 5 χρόνια στο τμήμα της ενδοκρινολογίας και μεταβολισμού του τομέα παθολογίας του νοσοκομείου Royal Victoria στο McGill του Καναδά, στο Πανεπιστήμιο του McGill του Καναδά. Στη συνέχεια, για 2 χρόνια, εργάστηκε ως συνερευνητής, Research Associate, στον τομέα βιοχημίας και μοριακής βιολογίας, στο Πανεπιστήμιο Sherbrooke του Quebec του Καναδά, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Λεού. Από το 88 έως και το 98 υπηρέτησε διαδοχικά ως επίγουρος καθηγητής, ανήλθε όλες τις βαθμίδες μέχρι τη βαθμίδα του καθηγητή στον τομέα φυσιολογίας, ενδοκρινολογίας και γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Λαβάλ του Κιουμπέκ στον Καναδά. Το 98 εξελέγει αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 2004 καθηγητής και διευθυντής της πειραματικής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Από το 2004 έως το 2006 υπηρέτησε ως διευθυντής στο τομέα βασικών επιστημών της ίδιας σχολής. Το Λαβάλ το 2010 τον επέλεξε ως adjunct professor και υπηρέτησε στο πανεπιστήμιο αυτό συγχρόνως με τα καθήκοντά του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών μέχρι το 2015. Ο κύριος Κουτσιλιέρης, μετά από μακροχρόνια μετεκπαίδευση σε διακεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, απέκτησε ικανή ακαδημαϊκή εμπειρία και ήθος, έτσι ώστε αναλαμβάνοντας τον πανεπιστημιακό θόκο στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, να είναι ικανός δάσκολας και μέντορας για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να σημειωθεί ότι το Εργαστήριο Φυσιολογίας στην Ιατρική διδάσκει φυσιολογία σε 4 τμήματα του Πανεπιστημίου, δηλαδή στο ιατρικό, διατρικό, φαρμακευτικό και νοσηλευτικό. Εκπαιδεύει δηλαδή το εργαστήριο αυτού 1.000 φοιτητές το χρόνο. Στα χρόνια που υπηρετεί ο κύριος Κουτσιλιέρης, κατόρθωσε να εμπνεύσει τους συνεργάτες του και να μετατρέψει την ακαδημαϊκή εικόνα του Εργαστηρίου Φυσιολογίας από άγωνο εργαστήριο σε κυψέλη υψηλής ερευνητικής ποιότητας και διδακτικής πρωτοπορίας. Αγκάλιασε επιστήμονες με διαφορετικά ερευνητικά αντικείμενα, με μοναδικό και αποκλειστικό γνώμονα την προώθηση της αριστείας.
τροποποίησε τη διδακταία ύλη της φυσιολογίας από την κλασική της μορφή στη σύγχρονη, δηλαδή τη μοριακή φυσιολογία με κλινικές εφαρμογές. Την παραπάνω αντίληψη υπηρετεί συνεχώς για τα 20 χρόνια που υπηρετεί στη σχολή μας. Οι εργαστηριακές ασκήσεις του εργαστηρίου φυσιολογίας εφαρμόζουν διδασκαλία βασισμένη στο ιατρικό πρόβλημα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει δημιουργήσει τη δυνατότητα έτσι ώστε οι δευτεροετής φοιτητές της ιατρικής τις απογευματινές ώρες να εκτίθενται σε κλινικά προβλήματα στα εξωτερικά ιατρία των πανεπιστημιακών κλινικών του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών. Επιπρόσθετα, ο κ. Σκοτσιλιέρης δημιούργησε το 2009 μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία. Το 2013 το πρόγραμμα αυτό αξιολογήθηκε από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και θεωρήθηκε εισάξιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μεγάλων πανεπιστημίων του εξωτερικού. Πέρα των διδακτικών του υποχρεώσεων στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ο κ. Σκουτσιλιέρης έχει διαχρονική προσφορά στα εκπαιδευτικά θέματα της χώρας, παρουσιάζοντας δια του τύπου ξεκάθαρες ακαδημαϊκές θέσεις και καθώς παρέχοντας σημαντική βοήθεια στις διάφορες προσπάθειες εξυγχρονισμού των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών της φυσιολογίας των άλλων ιατρικών τμήματων της χώρας. Στην παραπάνω θεώρησή του εντάστηκε η πρωτοβουλία του για τη δημιουργία της Ελληνικής Εταιρείας Φυσιολογίας το 2007. Καρπός του εκπαιδευτικού προγράμματος που ανέπτυξε ο κύριος Σκουτσιλιέρης είναι ότι σήμερα μαθητές του διαπρέπουν ως στελέχη πανεπιστημίων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η σοβαρή ενασχόληση του κυρίου Σκουτσιλιέρη με την εκπαίδευση δεν τον απέτρεψε ούτε τον σταμάτησε να συνεχίσει το ερευνητικό του έργο. Ο κύριος Σκουτσιλιέρης ξεκίνησε το έργο αυτό ως δευτεροητής φοιτητής στο Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας υπό την κατεύθυνση του καθηγητού Μενέλο Μπατρίνου και του αείμνηστου καθηγητή Σπύρου Πιτούλη. Συνέχισε, όπως σας είπα προηγουμένως, τη ερευνητική του διαδικασία στον Καναδά, όπου και εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Osteoblast Deliver Growth Factors from Prostate Tissues – Clinical Implications» υπό την εποπτεία και καθοδήγηση του επιφανούς καθηγητή φυσιολογίας Goldsman. Διαχρονικά η έρευνα του κυρίου Κουτσιλιέρη βασίστηκε στη θεώρησή του ότι οι ομιστατικοί μηχανισμοί της κυταρικής φυσιολογίας είναι η βάση της παθοφυσιολογίας των όσων του ανθρώπου. Μελετά τον ρόλο των υποδοχέων των στεροειδών ορμονών στη θεραπεία των ορμονοευαίσθητων όγκων, όπως είναι ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος του μαστού. Τα αποτελέσματα της ερευνάς του είναι πρωτοποριακά. Απέδειξε πρώτος την παρουσία αυξητικών παραγόντων στους ιστούς καρκίνου του προστάτη. Οι παράγοντες αυτοί διεγείρουν εκλεκτικά τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών. Έτσι εξηγείται η ικανότητα του μεταστατικού καρκίνου του προστάτη να προκαλεί οστεοβλαστικές τύπου βλάβη στα οστά. Στη συνέχεια, οι έρευνες του κυρίου Κουτσιλιέρη επικεντρώθηκαν στις αλληλεπιδράσεις των καρκινικών κυττάρων με τα φυσιολογικά κύτταρα. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές στο μικροπεριβάλλον των οστικών μεταστάσεων δημιουργούν την ανθεκτικότητα των μεταστάσεων αυτών στις αντικαρκινικές θεραπείες. Γι' αυτό οι σύγχρονες θεραπείες μεταστατικού καρκίνου του προστάτη στοκεύουν στο οστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, οι μελέτες του καθηγητή Κουτσιλιέρη έχουν επεκταθεί στην παθοφυσιολογία και άλλων ορμονοεξαρτώμενων νόσων, όπως είναι η ενδομητρίωση και τα νομιώματα της μήτρας. Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή στην ανάδειξη του ρόλου του εναλλακτικού ματίσματος του γονιδίου του αυξητικού παράγοντα στο μηχανισμό επούλωσης τραύματος και στη βιολογία του καρκίνου. Τα ευρήματα αυτά των μελετών αυτών έχουν ιδιαίτερες κλινικές εφαρμογές στη φυσιολογία της άσκησης, στη θεραπευτική άσκηση και στην ογκολογία. Το έργο του κυρίου Κουτσιλιέρη αναφέρεται από μεγάλο αριθμό ερευνητών,
Ο δε δείκτης απήχησής του είναι πάνω από 50. Για τη διδακτική και ερευνητική του προσφορά, ο κύριος Κουτσιλιέρης έχει τιμηθεί με βραβεία, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν το ανώτατο βραβείο υποτρόφου ερευνητή από το Ίδρυμα Έρευνας και Υγείας του Κιουμπέκ, το βραβείο νέου ερευνητή της Αμερικανικής Εταιρείας για την Έρευνα στα Οστά από τον Ρόναλντ Ρίγαν, το βραβείο εθελοντισμού από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Μάνι χωρίς καρκίνο του προστάτη, το βραβείο διακεκριμένου επιστήμονα από την Ελληνική Εταιρεία Παχυσαρκίας, το βραβείο διακεκριμένου εταίρου από την Ιατρική Σχολή του New Westminster College του Vancouver και το βραβείο άριστο εκπαιδευτή ιατρικής από την Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία. Το ερευνητικό έργο του καθηγητή Κουτσιλιέρη έχει χρηματοδοτηθεί από ανταγωνιστικά προγράμματα διεθνών οργανισμών του εξωτερικού, όπως τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Αμερικής, το Ιατρικό Συμβούλιο Έρευνας του Καναδά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας την εισήγηση αυτή, θα ήθελα να συνοψίσω μερικές σημαντικές πτυχές της προσωπικότητας του κυρίου Κουτσιλιέρη που τον καθιστούν πρότυπο πανεπιστημιακό δασκάλο και σας αναφέρω. Τον αδιάκοπο αγώνα του για την πρόθεση των αρίστων και την επικράτηση αξιοκρατίας. Τη μεγαλοψυχία του, τη συνεργασιμότητα και την αμέριστη υποστήριξη των νεότερων χαρακτηριστικά που τον καθιστούν άξιο αποδέκτη του βραβείου εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας εις μνήμη Ξαθόπουλου Πνευματικού. Ευχαριστώ. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Επιτροπή Βραβείου Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας εις μνήμη Βασιλείου Ξανθόπουλου και Στέφανου Πνευματικού. Ψήφισμα. Τύχη αγαθή επειδή ο καθηγητής φυσιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μιχαήλ Κουτσιλιέρης διδάσκει τα μαθήματα της φυσιολογίας, της ενδοκρινολογίας και της μοριακής ογκολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κατά την τελευταία 20ετία με τρόπο υποδειγματικό και με γνώμονα την αριστεία και το ακαδημαϊκό ήθος. Τη διδασκαλία του χαρακτηρίζουν τόσο η ευγένεια και διαλλακτικότητα όσο και η συνέπεια και το πάθος για την καινοτομία και την πρόοδο. Όλα γνωρίσματα του ιδανικού πανεπιστημιακού δασκάλου, τον οποίον αγαπούν και σέβονται όσοι σπουδάζουν κοντά του. Συμμετέχει αδιαλείπτως στις προσπάθειες αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών της Ιατρικής Σχολής και έχει συμβάλει ενεργά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για την εξατομικευμένη ιατρική. Σύμφωνα με την πρόσφατη εσωτερική αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, που εφαρμόζει λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πεδίων της βασικής έρευνας και της κλινικής πράξης και επειδή πρόκειται για πρόγραμμα διεθνούς επίπεδου Master of Science αποτελεί πολύ καλή προετοιμασία των αποφύτων για να προχωρήσουν σε σπουδές διδακτορικού επίπεδου. Έχει τιμηθεί κατ' επανάληψη και αντιστοίχως τιμήσει την πατρίδα του με πολλές και μεγάλες διεθνείς διακρίσεις και βραβεία καθώς και με προσκλήσεις συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια, επιστημονικά ιδρύματα και επιστημονικές ενώσεις. Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας στον καθηγητή Μιχαήλ Κουτσιλιέρη και να το επιδώσει επίσημα σε δημόσια τελετή έγινε στην Αθήνα την 7η Δεκεμβρίου του 2017. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.
παρακαλείται ο εξωχώρας Πρόεδρος Δημοκρατίας να επιδώσει το βραβείο. Παρακαλείται ο καθηγητής κύριος Μιχαήλ Κουτσιδέρης να αναφερθεί στην ομιλία του τιμωμένου με θέμα «Αρμονία μηχανισμών ζωής και θανάτου στη σύγχρονη φυσιολογία του ανθρώπου και την ιατρική ακρίβεια». Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι ξεχωριστή τιμή που η παρουσία σας στη σημερινή τελετή απονομής ενός βραβείου που είναι εξαιρετική τιμή για το πρόσωπό μου και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Βραβείου αλλά και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου της Κρήτης για αυτή την εξαιρετική τιμή. Δεδομένου δε ότι γνωρίζω πόσοι άξιοι επιστήμονες θα μπορούσαν να είναι στη θέση μου, αυτή η τιμή είναι εντελώς ξεχωριστή και εντελώς ιδιαίτερη. Θέλω δε να πω ευχαριστώ στον ακαδημαϊκό κύριο Μουτσόπουλο για τη γενναιόδορη παρουσίαση του έργου και των ημερών μου. Σήμερα θα προσπαθήσω να σας μιλήσω για την επιστήμη της φυσιολογίας και για το πώς τελικά είναι μια αρμονία μηχανισμών μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο περιφύσεως λόγος, που είναι ουσιαστικά η φυσιολογία, δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η καταγραφή όλων εκείνων των μηχανισμών οι οποίοι διέπουν το φαινόμενο της ζωής. Και το φαινόμενο της ζωής είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί δισεκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή υπολογίζεται ότι περίπου μετά από 2 δισεκατομμύρια χρόνια πειραματισμών στη φύση κατορθώθηκε και φτιάχτηκε η πρώτη μονάδα αυτοδύναμης λειτουργίας του φαινομένου της ζωής που είναι το κύτταρο. Και πέρασαν επίσης δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι πολλά κύτταρα να αρχίσουν να συνεννοούνται μαζί τους για να μπορεί να υποστηρίξουν πιο σύμπλοκες μορφές ζωής όπως είναι αυτή των ζώων και των φυτών. Και η παρουσία του ανθρώπου σε αυτή την εξελικτική πορεία είναι τα τελευταία 150.000 χρόνια. Έχει δε την ιδιαιτερότητα ότι για πρώτη φορά ζωικός οργανισμός δεν καταναλώνει απλά τα προϊόντα που έχει η φύση, αλλά δημιουργεί δικά του. Και έτσι δημιουργεί συνθήκες ούτως ώστε οι ενέργειες οι δικές του να έχουν πλέον επίπτωση απάνω στην εξέλιξη του φαινομένου της ζωής και των προσαρμογών της. Έτσι λοιπόν, τι είναι η φυσιολογία? Είναι όλη αυτή η αρμονία των μηχανισμών για να εξυπηρετήσουν το φαινόμενο της ζωής. Η ιατρική ξεκινάει από τη στιγμή που έχουμε μια παρεκτροπή αυτών των μηχανισμών και άρα υπάρχει η διαδικασία το να βρούμε πού είναι το λάθος και πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό. Έτσι λοιπόν η φυσιολογία αποτελεί ουσιαστικά τον κορμό των επιστημών υγείας. Εάν κοιτάξουμε τώρα το πώς ο άνθρωπος ήρθε σε σχέση να μπορέσει να εξηγήσει αυτούς τους μηχανισμούς του φαινομένου της ζωής, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ κοντά στα πρωταρχικά ερωτήματα που υπάρχουν. Τι είμαι, πού πάω, γιατί υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, ο μόνος τρόπος να μπορέσει να κατανοήσει το φαινόμενο της ζωής δεν ήταν άλλος μέσω της εγκεφαλικής του λειτουργίας. Γιατί ουσιαστικά είμαστε ό,τι ουσιαστικά ο εγκέφαλός μας λέει και αντιλαμβάνεται ότι είμαστε. Έτσι λοιπόν η νόηση και το επακόλουθο αυτής η γνώση ήταν τα πρωταρχικά υλικά και εργαλεία που έχει ο άνθρωπος για να κατανοήσει το φαινόμενο της ζωής. Τώρα ο άνθρωπος έχει ένα χάρισμα που αυτό έχει σχέση με την κατανόηση της ύπαρξής του. Δηλαδή, είναι ο μοναδικός ζωικός οργανισμός ο οποίος μπορεί να καταλάβει, έχει συνείδηση της ύπαρξής του, γι' αυτό και θέτει και ερωτήματα υπαρξιακά. Αυτό όμως έρχεται με μία, αν θέλετε, με ένα τίμημα. Και το τίμημα είναι ότι όπως καταλαβαίνει ότι υπάρχει, με τον ίδιο τρόπο καταλαβαίνει ότι έχει και τέλος. Δηλαδή, η αντίληψη του θανάτου έρχεται μαζί με αυτό το πλεονέκτημα που έχει, με αυτό το
χάρισμα να αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του. Έτσι λοιπόν η προσπάθεια του ανθρώπου και ιδιαίτερα των επιστημών να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο τους φέρνει μπροστά και στην αντιμετώπιση του ίδιου του θανάτου. Τώρα η φυσιολογία είναι το να κατανοήσουμε αυτή την περίοδο και αν μπορούμε να την παρατείνουμε, έτσι. Ενώ η φυσιολογία της αναπαραγωγής είναι να μας δείξει το πώς δημιουργείται η καινούργια ζωή. Έτσι λοιπόν τα πάντα είναι φυσιολογία. Τώρα βέβαια κάποιοι έχουν και ερωτηματικά για το επέκεινα. Και αυτό πλέον είναι φιλοσοφική και θεολογική προσέγγιση για το τι ακριβώς συμβαίνει μετά το θάνατο. Έτσι ο επιστήμονας ο φυσιολόγος έχει και έρχεται σε σχέση και με την ύπαρξη αλλά και με το θάνατο. Και ένα άλλο γεγονός το οποίο είναι σημαντικό στην προσπάθεια να εξηγήσει κανένα το φαινόμενο της ζωής είναι η αντίληψη που έχει οποιοδήποτε ασχολείται με την έρευνα και την καινούργια γνώση ότι η γνώση του έχει διάρκεια και χρονική αξία, στιγμιαία. Δηλαδή μετά από 5 χρόνια, οτιδήποτε και να έχει πει ερευνητικά, αυτό θα βελτιωθεί, θα προσαρμοστεί, θα εξελιχθεί. Εάν είσαι τυχερός, δεν θα καταργηθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η καινούργια γνώση είναι αυτή η οποία δίνει μία χρονικότητα, μία επικαιρότητα της γνώσης και της έρευνας, η οποία είναι μοιραία ότι θα αλλάξει. Και εδώ έρχεται η πεμπτουσία της διδασκαλίας. Γιατί η καινούργια γνώση πρέπει να στηριχθεί στην παλιά, που σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να τη μεταδώσει, που είναι η διαδικασία της διδασκαλίας, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να μεταδοθεί και το σκέπτεστε και η αναζήτηση της καινούργιας γνώσης, που είναι η πεμπτουσία του διδάσκαλου, το τι έχει να δώσει στους μαθητές του. Δεν είναι δηλαδή μόνο να πει τι είναι η γνώση σήμερα, αλλά το να προκαλέσει το ενδιαφέρον να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η γνώση και να ξεπεράσει το δάσκαλο. Και αυτή είναι η μεγάλη αξία του δάσκαλου και της διδασκαλίας. Άρα λοιπόν, το ένα θέμα είναι ότι εμείς διδάσκουμε πράγματα που είναι περιστασιακά, τα οποία θα εξελιχθούν μοιραία και θα γίνουν καλύτερα και θα τα κάνουν νεότεροι. Υπάρχει όμως και ένα άλλο γεγονός το οποίο έχει σχέση με τη σημαντικότητα. Και εδώ δεν θα μιλήσω για το ακροατήριό μου, αλλά θα μιλήσω για μένα. Αν εγώ δεν είχα υπάρξει, στο σύμπαν αυτό δεν θα έχει σημαίνει τίποτα. Άρα η αξία του καθένα από εμάς, η σημαντικότητα της ύπαρξής μας, έτσι είναι περιορισμένη. Δηλαδή, έχουμε νόημα όσο αυτό που κάνουμε είναι σε συντονισμό με την αρμονία του σύμπαντος. Φανταστείτε την αναλογία της φυσιολογίας στο φαινόμενο της ζωής. Τι αντίληψη του φαινομένου της ζωής μπορεί να έχει ένα κύτταρό μου στο νεφρό για το σύνολο της ζωής. Ό,τι έχουμε εμείς για το σύμπαν. Έτσι. Είμαστε σημαντικοί όσο είμαστε συντονισμένοι με την αρμονία. Οπότε το κύτταρο είναι σημαντικό, αλλά όσο εξυπηρετεί την αρμονία του φαινομένου της ζωής. Και αυτό θα το δούμε ότι είναι σαν αποτέλεσμα η φυσιολογία μαζί με την ποιήση και τη φιλοσοφία κάπου να συνδέονται. Και ο Κλοντ Μπερνάρντ ακριβώς αυτό είχε πει, ο κορυφαίος φυσιολόγος. Ο Κλοντ Μπερνάρντ όμως είχε πει και κάτι παραπάνω, ότι δεν μπορεί να εξηγήσει φαινόμενα κάνοντας αναγωγή στο μέρος. Όπως μια γέλη λύκων όταν κυνηγάνε έχουν μια δύναμη σαν αγέλη πολύ μεγαλύτερη από την πρόσθεση της δύναμης του κάθε λύκου που συμμετέχει στην αγέλη, γιατί έχουν στρατηγική που ο ένας δεν μπορεί να την κάνει. Με τον ίδιο τρόπο δεν μπορείς να εξηγήσεις το φαινόμενο της συνείδησης μελετώντας το πνευρικό κύτταρο. Άρα από το μέλος, από το μέρος, δεν μπορεί να προσδιορίσει τη λειτουργία του συνόλου. Έτσι είπε, μην προσπαθείτε να περιγράψετε το φαινόμενο της ζωής, προσπαθήστε να καταλάβετε τη λειτουργία των οργάνων. Και θα δείτε ότι το κάθε όργανο δεν θα μπορούσε να είναι φτιαγμένο διαφορετικά παρά μόνο για να εξυπηρετεί αυτή τη συγκεκριμένη λειτουργία. Έτσι λοιπόν, η έρευνα και η γνώση προχώρησε. Μάθαμε πολλά και περιγραφικά, αλλά φτάσαμε να δούμε και την αλφαβήτα του, από ό,τι ξέρετε, το 2003 είχαμε το γονιδίωμα το οποίο μάθαμε την αλληλουχία των βάσεων, άρα ξέρουμε την αλφαβήτα. Βέβαια, το ότι μάθαμε την αλφαβήτα δεν πάνε να πει ότι γίναμε ποιητές. Αλλά όλοι οι ποιητές ξεκίνησαν από την αλφαβήτα, άρα είμαστε μάλλον σε καλό δρόμο. Τώρα, τι μάθαμε από αυτή τη διαδικασία. Μάθαμε ότι υπάρχει τμήμα του DNA το οποίο
μεταγράφεται και μεταφράζεται και άλλο το οποίο δεν μεταγράφεται και μεταφράζεται. Αρχικά είπαμε ότι αυτό μάλλον είναι άχρηστο. Τελικά θα ήταν περίεργο σε δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης να υπάρχει κάτι τόσο πολύ άχρηστο και μάλιστα να αποτελεί το 88,5% όλης της γενετικής πληροφορίας. Τελικά σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το κομμάτι ουσιαστικά διέπει τι θα γίνει με εκείνο που μεταφράζει. Άρα δεν υπάρχει τίποτα το άσυτο, άχρηστο. Τώρα, τα λάθη της ορθογραφίας του γενετικού μας υλικού είναι ότι ακριβώς μπορεί να κάνει κανένας γράφοντας ένα κείμενο. Μπορεί να κάνει λάθος ένα γράμμα, μπορεί να ξεχάσει ένα γράμμα, μπορεί να βάλει ένα γράμμα παραπάνω, μπορεί να πάρει από το ένα κεφάλαιο της ζωής μια παράγραφο και να την παραλείψει από ένα χρωμόσωμα ή να πάρει μια παράγραφο και να τη μεταφέρει σε ένα άλλο κεφάλαιο, να κάνει δηλαδή μεταφορά γενετικού υλικού από ένα χρωμόσωμα σε ένα άλλο και έτσι να έχουμε μια σειρά από νόσους οι οποίες έχουν περιγραφεί. Προχωρώντας λοιπόν αναγωγικά, φτάσαμε από το σύνολο του οργανισμού που ασχολιόμασταν κάποτε στο DNA. Και εκεί αντιληφθήκαμε ότι, και θυμηθήκαμε τον Claude Bernard, ότι πρέπει να συνθέσουμε τώρα. Δηλαδή, πρέπει πλέον να καταλάβουμε τις λειτουργίες. Και έτσι, πλέον, από το μέρος, να αρχίσουμε να κάνουμε σύνθεση. Και ουσιαστικά, εάν έχουμε μια ορχήστρα που μάθαμε τα πάντα για το φλάουτο ή το βιολί, αυτό το φλάουτο και το βιολί παίζει όμως, πρέπει να ξέρει πότε θα ξεκινήσει, να ξέρει πότε θα τελειώσει, με τι ένταση, με τι χρειά θα παίξει, ούτως ώστε να γίνει η απαρτιωμένα λειτουργία που είναι η μουσική του φαινομένου της ζωής, που είναι ο περιφύσεως λόγος, η φυσιολογία. Έτσι λοιπόν, αυτά προχωρούν στην επιστήμη και καταλάβαμε ότι μπορεί να είσαι ειδικός μυτοχονδριολόγος, αλλά τελικά ό,τι αυτό που κάνεις στην κυταρική φυσιολογία, στη βασική δομή της ζωής, τι προκαλεί. Και στο κύτταρο έχει 4 λειτουργικές φάσεις. Ή διαιρείται, ή κάνει διαφοροποιημένη λειτουργία, ή κατά τη διάρκεια της διαίρεσης 3 δισεκατομμύρια γράμματα πήρε από τη μαμά και 3 δισεκατομμύρια από τον μπαμπά. Έγινε κάποιο λάθος, άρα κάποια στιγμή πρέπει να βγει από τον κυταρικό κύκλο και να πάει να ελεγχθεί, να δει μήπως υπάρχει κάποιο λάθος. Και αυτός λέγεται μηχανισμός επιδιόρθωσης του γενετικού υλικού, DNA repair mechanism. Ή λοιπόν είναι σε αυτή τη λειτουργική φάση, ή αν τυχόν η βλάβη που προκλήθηκε δεν είναι επισκευάσιμο, τότε το ίδιο το κύτταρο, επειδή πλέον δεν είναι συντονισμένο με την αρμονία των μηχανισμών της ζωής, θα πρέπει να πάει σε προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο να αποπέσει. Δηλαδή, να πεθάνει με αυτοκυρία. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον και τρόπους περισσότερους του ενός με τον οποίο αυτοκτονούν τα κύτταρα. Έτσι, με ενεργητική πρωτοβουλία δική τους. Είναι η απόπτωση, είναι η αυτοφαγία, βραβείο Νόμπελ 2016. Έτσι και ξέρουμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που το μόνο που ξέρουμε ότι δεν είναι αυτοφαγία και δεν είναι απόπτωση. Οπότε λαμπρό μέλλον για τους νεότερους για ένα ακόμα βραβείο Νόμπελ. Όλα αυτά λοιπόν είναι μηχανισμοί, οι λειτουργικές φάσεις του κυττάρου, που οποιαδήποτε νόσο και αν πάρεις και την ανάγκη σε κυταρικό επίπεδο, θα δεις ότι είναι πρόβλημα ή του πολλαπλασιασμού ή της διαφοροποιημένης λειτουργίας ή του συνεργείου που κάνει τις επιδιορθώσεις ή με τον τρόπο με τον οποίο αυτοκτονεί ένα κύτταρο. Όλα ανάγονται εκεί και καμιά φορά σε περισσότερες από μία λειτουργία. Το άλλο που έγινε αντιληπτό είναι ότι τελικά ο οργανισμός μας δεν είναι τίποτα άλλο, είναι 200 διαφοροποιημένα, εξειδικευμένα κύτταρα, διαφορετικά είδη κυττάρων, τα οποία συνεργάζονται και φτιάχνουν ιστούς, όργανα και συστήματα. Αυτά όμως τα κύτταρα, βλέπετε υπάρχουν και μερικές κόκκινες φωλίτσες. Σε αυτές τις φωλίτσες υπάρχουν αρχαίγωνα κύτταρα, πολυδύναμα, τα οποία είναι τα κύτταρα που έχουν αναφορά στο πρώτο, στο σπερματοζωάριο και το άριο που έκανε το πρώτο ολοδύναμο κύτταρο. Από εκεί προήλθαν όλα τα άλλα. Άρα σε κάθε ιστό υπάρχει δυνατότητα της αναγέννησης και της επιδιόρθωσης βλαβών. Χάρη σε αυτών των αρχαίγωνων κυττάρων, τα οποία μπορούν να κάνουν επιδιορθώσεις. Άρα, πότε ένα κύτταρο αποκτά κυταρικό προγραμματισμένο θάνατο, δηλαδή την ιδιότητα να αυτοκτονεί. Όσο είναι αρχαίγωνο,
Δεν υπάρχει προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος. Όταν κάνει το πρώτο βήμα της διαφοροποίησης, οπ, αποκτά προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο. Αναλογικά μπορείτε να πείτε ότι είναι κάτι σαν τον προπατορικό αμάρτημα. Όταν ήσουν στον παράδεισο, όλα ήταν καλά. Μόλις πήγες να μάθεις το φρούτο της γνώσης, οπ, απέκτησες θάνατο και έγινες θνητός. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, ο προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος μπαίνει στο κύτταρο όταν αρχίσει να διαφοροποιείται. Και τα τελευταία χρόνια, το 2012, μάλιστα δύο ερευνητές πήραν το βραβείο Νόμπελ, ένα στην Ιαπωνία και ένα στην Αμερική, γιατί πήρε τελείως διαφοροποιημένα κύτταρα και μπόρεσε και τα γύρισε πίσω στη διαφοροποίηση και από εκεί μπόρεσε να πάρει πολλαπλούς κυταρικούς πληθυσμούς διαφορετικούς. Άρα ο δρόμος της σωτηρίας υπάρχει, μόνο που επιτυγχάνεται μόνο εργαστηριακά ακόμα. Οπότε αμαρτωλεί όλοι του κόσμου να έχετε ελπίδα ότι κάτι θα συμβεί στο επόμενο μέλλον. Ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των πολυδύναμων κυττάρων είναι το ότι ο τρόπος με τον οποίο πολλαπλασιάζονται. Αυτά τα κύτταρα ή θα πολλαπλασιαστούν και θα δείσουν συμμετρικά δύο κύτταρα τα παιδιά τους, τα οποία θα έχουν κάνει και τα δύο βήμα διαφοροποίησης, δηλαδή είναι ο μηχανισμός με τον οποίο γίνονται οι επιδιορθώσεις όταν έχουμε λειτουργικές βλάβες. Αυτές οι κυταρικές διαιρέσεις που ένα αρχέγωνο δίνει δύο αρχέγωνα είναι στην πρώτη φάση της δημιουργίας όταν έχουν το σπερματοζωάριο και το άριο και φτιάχνονται οι πρώτοι κυταρικοί πληθυσμοί ολοδύναμων κυττάρων. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι τα τελευταία χρόνια έχουμε επικεντρωθεί στο αν τυχόν από ένα τέτοιο κύτταρο μπορούμε να παίρνουμε ένα παιδάκι που διαφοροποιείται και πάει να κάνει επιδιόρθωση των βλαβών, ενώ ταυτόχρονα το έτερο παιδάκι πάει και αναπληρώνει το αρχέγωνο. Δηλαδή έχουμε την αποθηκούλα με κύτταρα να μπορούμε να κάνουμε μελλοντικές επιδιορθώσεις. Και όταν κατορθώσουμε και ελέγξουμε και in vivo τέτοιους μηχανισμούς, αυτό είναι η βάση αυτού που λέγεται αναγεννητική ιατρική και τα αποτελέσματά της προβλέπεται τα επόμενα 10 χρόνια να είναι τεράστια και σε εφαρμογές στην ιατρική επιστήμη. Ένα άλλο που είναι ενδιαφέρον είναι ύξης αφήξης, ουκ εν το πολέμο θνήξης. Ύξης αφήξης ουκ εν το πολέμο θνήξης. Εδώ δεν έχουμε κάποιο ορθογραφικό λάθος, δεν έχουμε παράληψη κάποιου κομματιού. Τι έχουμε, ένα κόμμα μπήκε σε άλλη θέση και άλλαξε το νόημα. Έχουμε με το ίδιο DNA διαφορετικές μορφές ζωής. Το ίδιο DNA έχει και μπορεί να είναι σκουλίκι ή μπορεί να γίνει πεταλούδα. Δεν αλλάζει το DNA του. Το ίδιο είναι το DNA που έχουμε εμείς όταν είμαστε ενδομήτρια ζωή. Το ίδιο είμαστε όταν είμαστε νεογέννητο, παιδί, έφηβος, ενήλικας. Δεν αλλάζει το DNA μας. Το πώς διαβάζεται το DNA μας αλλάζει. Και άρα σημεία στίξεως μπορούν να μπουν και να αλλάξουν το νόημα της που μεταφράζεται από το DNA. Και αυτά είναι πλέον οι μοριακοί βιολόγοι, οι οποίοι πολλοί είναι και ανάμεσα στο ακροατήριο, μας έχουν δείξει ότι ξέρουμε πλέον, είναι μεθυλιώσεις και ατελειώσεις των ιστονών, οι οποίες άλλοτε επιτρέπουν και άλλοτε δεν επιτρέπουν να διαβαστεί το DNA μας. Είναι microRNAs, τα οποία βγαίνουν από αυτά που λέγαμε μη κωδικοποιούμενες περιοχές του DNA, οι οποίες μπλοκάρουν το τι κάνουν και επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν να δημιουργηθεί ένα RNA. Άρα, σημεία στίξης μπορούν να μπουν και να αλλάξουν το νόημα. Και εκείνο που είναι ενδιαφέρον είναι τέτοιες αλλοιώσεις, μεταβολές, μπορεί να γίνουν και από το περιβάλλον. Οπότε σήμερα ξέρουμε ότι είμαστε αυτό που έχουμε στο γενετικό μας υλικό, αλλά ταυτόχρονα το περιβάλλον μπορεί να βάλει σημεία στίξης, κόμματα, τελείες, θαυμαστικά στο DNA μας και να αλλάξει το νόημα. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται για πρώτη φορά η ικανότητα να μελετήσουμε γεγονότα όπως είναι το τι κάνει το ποτό, το κάπνισμα, η φυσική δραστηριότητα. Δηλαδή το lifestyle πώς μπορεί να επιδράσει απάνω στο γενετικό μας υλικό και να κωδικοποιήσει διαφορετικού τύπου διαβάσματος και άρα διαφορετική φυσιολογία. Έτσι λοιπόν η σημερινή εποχή έχει φτάσει στο ότι όταν για να γίνει η ανάλυση του γονιδιώματος και να πούμε να μάθουμε την αλφαβήτα, πήρε περίπου 23 χρόνια και εξοδέψαμε περίπου 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η πρόοδος των αναλυτικών τεχνικών που έχουμε και των αυτόματων αναλυτών
μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει το γονιδίωμά του μέσα σε 48 ώρες με λιγότερο από 1.000 ευρώ. Άρα είμαστε σε μια εποχή που οι αναλυτικές μεθόδοι προχώρησαν και αυτοματοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε την πληροφορία αυτή. Το άλλο που είναι σημαντικό είναι επίσης σε αυτή την εποχή έχουμε την ικανότητα να μπορούμε να αναλύουμε μεγάλα δεδομένα. Έχουμε τα super computers ή τα quantum computers που πλέον η ανάλυση των δεδομένων δεν είναι διαδική αλλά είναι πολυπαραγωγική. Με αποτέλεσμα να μπορούν να αναλυθούν βάσεις δεδομένων οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια καινούρια αντίληψη της ιατρικής, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική ή, αν θέλετε, ιατρική ακριβίας. Το 2015 ένα τέτοιο πρόγραμμα ουσιαστικά ξεκίνησε από τον πρώην πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος είπε ότι πλέον να ταυτοποιήσουμε τις νόσους διαφορετικά. Πώς? Από το ξέρουμε ότι αν εγώ πάθω κούφιαναν η ώρα ένα όγκο, αυτός ο όγκος δεν θα ταυτοποιείται πλέον με την κυταρολογική ανάλυση και την παθολογοτομική του μορφή, αλλά θα πηγαίνουμε και θα λέμε ποιο είναι το γενετικό του υλικό αυτού του έγκου, τι πληροφορίες έχει. Αλλά επειδή ξέρουμε από το ίδιο DNA βγαίνουν διαφορετικά RNAs, θα πρέπει να μελετήσουμε το τρασκρυπτήμα, το μεταγράφωμα. Αλλά ξέρουμε από τα ίδια RNAs δεν βγαίνουν πάντα οι ίδιες πρωτεΐνες, άρα πρέπει να μελετήσουμε και το πρωτεΐνωμα. Αλλά επειδή οι πρωτεΐνες δεν μεταβολίζονται το ίδιο, πρέπει να κοιτάξουμε το μεταβόλωμα, metabolomics. Και τώρα αντιληφθήκαμε βέβαια ότι η ύπαρξή μας δεν είμαστε αυθύπαρκτοι. Συμβιώνουμε με μικρόβια. Το έντερό μας έχει δισεκατομμύρια μικρόβια. Το ίδιο το κύτταρο στην ανάπτυξή του έχει μέσα ένα βακτήριο που είναι το μυτοχόνδριό του. Και το μυτοχόνδριό του έχει ξεχωριστό DNA. Είναι μυτοχονδριακό DNA και μπορεί να έχουμε νόσους από αυτό και μόνο το μυτοχόνδριο. Μάλιστα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας έχει συμβάλει φοβερά σε αυτό που λέγεται μυτοφαγία, το πώς δηλαδή τέτοια μυτοχόνδρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβη μπορούν να μεταβολίζονται και να εξαλείφονται. Έχουμε λοιπόν ένα πολυσύνθετο πλέον παράγοντα, το οποίο μπορεί να μελετήσει όλες αυτές τις πληροφορίες και ταυτόχρονα μελετήσει το αν πίνουμε, αν καπνίζουμε, αν είμαστε παχύσαρκοι ή αν αθλούμεθα ή όχι. Όλα αυτά θα μπορούν να αναλυθούν με αυτή την καινούργια ιατρική. Αυτό θα οδηγήσει σε νόσους που σήμερα δεν έχεις καρκίνο οθήκης παρά αυτή τη θεραπεία. Και έχουμε, μετράμε ύστερα πόσοι αποκρίθηκαν, πόσοι δεν αποκρίθηκαν, πόσοι είχαν παρενέργειες. Εάν κάνουμε τέτοιου είδους ανάλυση και ταυτοποίηση, πλέον θα ξέρουμε σε ποια ομάδα θα δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία. Και αυτή είναι η ιατρική ακριβίας η οποία αναπτύσσεται τα χρόνια τα οποία μιλάμε και βλέπετε ότι όλα αυτά έχουν σχέση με τους βασικούς μηχανισμούς ομοιοστασίας του φαινομένου της ζωής. Από εκεί έχουμε προκύψει. Ήδη αυτά εφαρμόζονται. Μια σειρά από ασθενείς έχουμε βιοδείκτες που αν έχεις τον κατάλληλο βιοδείκτη παίρνεις την κατάλληλη θεραπεία. Δεν παίρνεις αυτή τη θεραπεία αν δεν έχεις αυτό το βιοδείκτη. Άρα δεν είναι κάτι μελλοντικό, είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα αυτή τη στιγμή. Περάσαμε δηλαδή σε αυτό που έλεγε ο μπαμπάς μου, βρες παλιό γιατρό και καινούριο δικηγόρο, σε μια ιατρική που δεν στηρίζεται πλέον στην εμπειρία του γιατρού, ούτε στον παθολογικό, στον παθοφυσιολογικό μηχανισμό πάρε αυτό τη θεραπεία. Άρα σε μια αλγοριθμική προσέγγιση που αναλύει όλα αυτά τα δεδομένα και συγκρίνει τον κάθε όγκο του κάθε ασθενούς ή την κάθε νόσο με βάση τα μεγάλα δεδομένα όλων των νόσων που έχουν περιγραφεί. Άρα η ταυτότητα θα είναι αλγοριθμική στο τι θεραπεία πρόκειται να κάνει. Τώρα αυτό έχει τα καλά του, αλλά έχει και ορισμένα προβλήματα. Το μυαλό των φοιτητών μας δεν μπορούν να χωρέσουν τα πάντα. Και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν μπορεί να είναι προγράμματα που αυξάνουμε συνεχώς την ύλη. Η ύλη, ξέρουμε ότι διπλασιάζονταν το 50, ήθελε 50 χρόνια να διπλασιαστεί η πληροφορία της έρευνας. Ξέρουμε ότι αυτό σήμερα είναι περίπου 3,5 χρόνια και την δεκαετία που έρχεται θα είναι κάθε 3 μήνες. Δηλαδή, τι νόημα έχει να μάθει κάποιος ποια είναι η θεραπεία της οθήκης, του καρκίνου της οθήκης, αν αυτό θα αλλάξει σε 6 μήνες.
Η καινούργια τεχνολογία θα του δίνει από αξιόπιστη βάση το ποια είναι η θεραπεία. Εκείνο που χρειάζεται τι είναι. Να ξέρει πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Να έχει πρόγραμμα σπουδών που θα βασίζεται στη δομή και τη λειτουργία και στο πώς να αντιμετωπίζει καταστάσεις, τη φλεγμονή, την αλλεργία, την ίωση. Όλα αυτά θα είναι μια διαφορετική ιατρική. Και αυτό χαίρομαι γιατί μετά από 35 χρόνια ιατρική σχολή Αθηνών και χάρη στον Πέτρο Τοσφικάκη, τον πρόεδρό της, κατόρθωσε για πρώτη φορά να έχουμε καινούριο πρόγραμμα σπουδών. Γιατί δεν είναι μόνο να το ξέρουμε εμείς ότι πρέπει να αλλάξει, αλλά να το δεχτούν και οι φοιτητές. Και συνήθως υπάρχει μεγάλη καχυποψία γιατί εμείς προτείνουμε πράγματα. Έτσι λοιπόν, η καινούργια γνώση δεν είναι στο να ποτίζουμε και όποιος ποτιστεί από τη γνώση. Είναι να καθοδηγήσουμε τους ανθρώπους να ψάξουν και να είναι οι αναζητητές της γνώσης. Και αυτά είναι τα καινούργια προγράμματα, μόνο που αυτά δεν μπορεί να γίνουν από ιατρικές σχολές που τους επιβάλλει άλλος το πόσους φοιτητές θα πάρουν. Δεν μπορεί να γίνει τέτοιου είδους ανάλυση, παρότι θα το θέλαμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε, αν είχαμε 60 φοιτητές, θα μπορούσαμε να το κάνουμε άνετα. Ή αν είχαμε μόνο την ιατρική. Όταν έχεις 4 τμήματα, εγώ όταν γύρισα στην ιατρική Αθηνών, ήμασταν 17 μελιδέπ. Σήμερα είμαστε 8. Τότε κάναμε 2 τμήματα, τώρα κάνουμε 4. Και πιστέψτε με ότι τα μελιδέπ του εργαστηρίου και οι διοικητικοί υπάλληλοι του εργαστηρίου εκτελούν εξαιρετικό έργο για να μπορέσουν να πετύχουν αυτό που πετυχαίνουν. Και σήμερα εξ ονόματος της αρμονικής λειτουργίας αυτονών δέχομαι αυτό το βραβείο για να προχωρήσουμε καινοτομίες και ερευνητικές και διδακτικές μέσα στο εργαστηριό μας. Μάλιστα, είναι τις μέρες που μας πέρασαν ότι το Βρετανικό Συμβούλιο ενέκρινε πλέον να πάρουμε και υψηλής πιστότητος κούκλες οι οποίες προσομοιάζουν νόσους του ανθρώπου. Και όπως κανένας δεν θα δίνει σε έναν φοιτητή της σχολής Ικάρων να πετάξει ένα φάντομ για να μάθει να πετάει, έτσι και οι φοιτητές ιατρικής τα πρώτα 2 χρόνια θα πρέπει να κάνουν τον πρώτο η πεζοκοτική παρακέντηση σε μια κούκλα υψηλής πιστότητος η οποία μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία. Και είναι πλέον, χαίρομαι ότι ο Πρίτανης, παρότι λείπει, αλλά το Βρετανικό Συμβούλιο του ενέκριναν στην Εργαστήριο Φυσιολογίας να δημιουργηθεί η πρώτη μονάδα υψηλής πιστότητος προσομοιωτών, όπου οι φοιτητές θα κάνουν τις πρώτες δεξιότητες και θα αποκτούν τις πρώτες δεξιότητες τους στο εργαστήριό μας. Τώρα, πέραν της αξίας της ιατρικής ακριβίας, υπάρχουν και ορισμένα άλλα προβλήματα που είναι οικονομικά. Συνήθως, διατέθηκαν 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια, πήρε 25 χρόνια και η δημιουργία, η φόρος ανάπτυξη που δημιουργήθηκε ήταν της τάξης των 800 δισεκατομμυρίων. Κάποιος οικονομικός λοιπόν παράγοντας μπορεί να πει καταπληκτικά. Η καινούργια τεχνολογία έφτιαξε καινούργια kit, καινούργια εργαστήρια, δημιουργήθηκαν καινούργιοι κύκλοι εργασιών. Υπάρχει όμως και μια διαφορετική ανάγνωση. Είναι κατακεφαλήν εισόδημα με προσδόκιμο επιβίωσης. Εμείς είμαστε κάπου εδώ. Αλλά υπάρχουν χώρες που το προσδόκιμο επιβίωσή τους σήμερα είναι 40-45 χρόνια. Έτσι. Και το ερώτημα είναι αυτή την καινούργια ιατρική ακριβίας, παρότι έχει φτηνίνει και είναι προσιτή για κάποιους, θα είναι προσιτή για τα συστήματα υγείας αυτών των χωρών. Θα έχουν το πλεονέκτημα αυτές οι χώρες να βελτιώσουν κάτι στα συστήματα υγείας τους. Και για να δείτε το πιο έτσι εμφαντικά το ίδιο πράγμα, αυτή είναι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ, ένας εξιντάρης, εάν είχα εισόδημα κάτω από 25.000, το προσδόκιμο επιβίωσής μου είναι 14 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν όμως έχω πάνω από 100.000 εισόδημα, έχω 30 χρόνια επιβίωση. Δηλαδή έχω το διπλάσιο. Μόνο με βάση το εισόδημά μου. Οπότε η ιατρική ακριβίας, όλη αυτή η πρόοδος θα έχει αντίκτυπο στο να γίνει αυτός που ζει 90% ή θα έχει και σε αυτόν ο οποίος είναι ζει 70% και έχει μειωμένο προσδόκιμο. Και πολύ ιδιαίτερα στις χώρες αυτές που είναι υπό ανάπτυξη. Και ο Βίζελ είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει παράνομη ζωή. Δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει όμορφος και άσχημος άνθρωπος. Υπάρχει κακός ή καλός. Αλλά ανθρώπινα δικαιώματα έχουν όλοι. Ποιος προσδιορίσε
ότι η ζωή σε ένα παιδί στην Ιγυρία πρέπει να διαρκεί 45 χρόνια. Άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους ούτως ώστε η ιατρική με συστήματα υγείας να διοχετεύει τη γνώση σε πολύ περισσότερο και να είναι κέρδος για όλη την κοινωνία. Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι η ιατρική είναι μια τέχνη η οποία όμως βασίζεται πάνω σε πολλαπλές πηγές γνώσης. Όλες οι τεχνολογίες εξελίξεις, όλες οι πρόεδροι και οι εφαρμογές των δύο επιστημών που είναι οι μητέρες της πρόοδου, μαθηματικά και φυσική, οι εφαρμογές τους έρχονται σχεδόν πρώτα στην ιατρική. Συνήθως πάνω στην πολεμική μηχανή πρώτα, αλλά μετά περνάνε στην ιατρική. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία που ο νέος επιστήμονας πρέπει να ξέρει ότι όταν μπει στις επιστήμες υγείας είναι δύσκολο να βγει και πρέπει διαρκώς να έχει μια εκπαίδευση η οποία θα ανανεώνεται. Τώρα, επειδή με προτείνανε φοιτητές μου για αυτή τη διάκριση μαζί με μεταπτυχιακούς και διάφορους συναδέλφους από όλα τα πανεπιστήμια, ήθελα να πω κι εγώ ένα ευχαριστώ στους δασκάλους μου. Και βέβαια η πρώτη είναι η οικογένεια, ο πατέρας μου Μαρία και Νίκος Κουτσιλιέρη δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει η οικογένεια η ευρύτερη. Υπάρχουν τα παιδιά. Τα παιδιά μας θυμίζουν το καθήκον που έχουμε απέναντι στη νέα γενιά και ό,τι κρίση και να έχουμε σαν κοινωνία, εάν μπορέσουμε να κάνουμε τα παιδιά μας να εμπνευστούν και να ονειρευτούν, δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Και εκείνο που θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο Σπύρο τον Πιτούλη, τον συγχωρεμένο, ο οποίος έφυγε νωρίς, αλλά μου μάθε να παίζω με μπουκαλάκια, με πιπέτες και με κολόνες. Και αυτό το παιχνίδι το διασκέδασα πολύ στη ζωή μου, εκτελώντας βασική έρευνα. Μου λείπει τα τελευταία χρόνια, αλλά το μάθαν πολλοί μαθητές μου και οπότε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω αυτών συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι. Μεγάλο ευχαριστώ στον Μενέλα Ομπατρίνο. Είναι ο άνθρωπος που με ενέπνευσε και είναι η έκφραση της ευγένειας τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο όσο στο επιστήμονα αλλά και του γιατρού. Ένας άνθρωπος ο οποίος σημάδεψε τη ζωή μου και ευχαριστώ δάσκαλε που είσαι ανάμεσα μας σήμερα. Να προχωρήσω ότι όλη η γενιά, η δική μας, το χρόνια δηλαδή που τελειώσαμε, είχαμε καθηγητές σαν τους αείμνηστο Δημήτρη Τριχόπουλο και Κώστα Στεφανή, οι οποίοι στάθηκαν φάροι στον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε την ακαδημαϊκή ιατρική. Ο Γιώργος Οτόλης είναι ο άνθρωπος ο οποίος μια τυχαία συνάντηση μαζί του μου έδωσε την ευκαιρία να βρεθώ στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ, μου άνοιξε το δρόμο. Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά με καθοδήγησε στην εκπαίδευσή μου 5-6 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ. Ο David Goldsman είναι ο άνθρωπος που με έμαθε να κάνω έρευνα. Είναι ο άνθρωπος που μου είπε όταν ασχοληθείς με κάτι, φρόντισε αυτό το κάτι να είναι σημαντικό. Δώσ' του όλη την αγάπη και την ενέργεια που έχεις. Δεν υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα. Υπάρχει αποτέλεσμα που δημιουργεί μια καλύτερη υπόθεση για να πετύχεις το στόχο σου. Άρα, χρωστώ πολλές χάρητες στον David Goldsman. Ο Φερνάρ Λαμπρί ήταν ένας άνθρωπος που έπαιξε λόγω καθοδηγητού ακαδημαϊκού, γιατί βρέθηκα, το έφερε η τύχη, να είμαι ο πρώτος Έλληνας καθηγητής ιατρικής σε ένα γαλλόφωνο πανεπιστήμιο που δεν μίλαγε γαλλικά. Οπότε ο Φερνάρ Λαμπρί έπαιξε ένα ρόλο καθοδηγητή και έτσι διευκολυντή τα 10 χρόνια που έμεινα εκεί και ανέβηκα όλες τις βαθμίδες της ιατρικής και βέβαια χρωστώ χάριτες πολλές να ήμουν στον Κώστα Δημόπουλο, ο οποίος με εξέλεξε ως πρόεδρος και με όρκησε ως πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Χαράλαμπο το Ρούσο, ο οποίος έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο γιατί έχουμε συνυπηρετήσει μαζί στο Πανεπιστήμιο Μαγκίλ και η επιστροφή αυτού στην Ελλάδα ήταν και ένας δείχτης στο να γυρίσουμε και πολλοί άλλοι νεότεροι. Και φυσικά το Γιάννη Σταυρίδη, ομότιμο καθηγητή σήμερα τη Ιατρική Σχολή, που ήταν ο διευθυντή του εργαστηρίου που με υποδέχτηκε και με εξέλεξε ουσιαστικά στο τμήμα. Ευχαριστώ όλου εσά που σήμερα μοιραστήκατε αυτή την εξαιρετική στιγμή τη ζωή μου. Ευχαριστώ. Εξαρχόντε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την τιμητική παρουσία σας και επιτρέψτε μου να αναγγείλω το πέρας της εκδήλωσης.
Yeah.